Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από την περιοδία Μπλίγκεν που φαίνεται να ολοκληρώνεται και με την τελευταία του συνάντηση στην Τουρκία. Σε παγωμένα νερά από ό,τι βλέπω φωτογραφίες και πλάνα. Πιστεύετε ότι βγήκε κάτι από όλη αυτή την περιοδία Μπλίγκεν μέχρι τώρα? Αυτό μένει να αποδειχθεί στο εγγύς μέλλον. Διότι δεν μπορούμε να πούμε από τώρα αν μια περιοδία είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη, χωρίς να έχουμε δει τις επόμενες κινήσεις διπλωματικής κακέρα. Σίγουρα η γλώσσα του σώματος λέει πολλά, τα ανέφερε και πολύ σωστά ο κύριος Ναύαρχος και εσείς πιο πριν. Δεν φαίνεται να υπήρξε θερμό κλίμα, αντιθέτως ήταν παγωμένα τα βλέμματα. Το έγραψαν και Τούρκοι δημοσιογράφοι, το επεσήμαναν και τουρκικές εφημερίδες αυτό, ότι υπήρχε μια παγωμάρα και βεβαίως η προσβλητική στάση του Τούρκου Προέδρου που επέλεξε να φύγει μακριά, να πάει στα βορειοανατολικά για να κάνει μια επιθεώρηση, λέει, κτλ. Ήταν η μέρα σήμερα δείξει... που έπρεπε να γίνει αυτό από τον Ερντογάν. Ναι. Ήταν εύλογο, διότι ξέρετε, οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή πάνε και ζητούν χωρίς να προσφέρουν κάτι. Οι Αμερικανοί ζητούν πρώτα απ' όλα να κατεβούν οι τόνοι από τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, οι οποίοι είναι εμπριστικοί. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, τα ακούνε όλες τις τελευταίες ημέρες τι ακριβώς έχει γίνει. Και κάθε μέρα ανεβάζουν κιόλας. Ανεβάζουν και άλλο το επίπεδο. Ακριβώς. Ανεβαίνει και ένα κλικ. Δεύτερον, οι Αμερικανοί ζητούν να παρέμβει η Τουρκία στη Χαμάς για να απελευθερωθούν οι Όμηροι. Τουλάχιστον όσοι Όμηροι έχουν αμερικανικό διαβατήριο. 2-0 επομένως. Τρίτον, οι Αμερικανοί ζητούν να υπάρξει ένα κόμπρομαζ, ένα συμβιβασμό στο θέμα της Συρίας, να τραβήξουν τους Τούρκους από το πλευρό των Ρώσων και να τους κάνουν να ενισχύσουν ή να ανεχθούν την κουρδική πολιτοφυλακή. Από την άλλη πλευρά θέτουν ως βασικό θέμα προτεραιότητος την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Άρα μιλάμε για 4 βασικά αιτήματα. Ανταυτόν, το μόνο που μπορεί να δώσει ο κύριος Μπλίνκεν αυτή τη στιγμή είναι μια δέσμευση ότι θα συνεχίσει η διοίκηση, η προεδρία Biden, να πιέζει το Κογκρέσο για να συμφωνήσει για το F-16. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πλήρης ανισομέρεια. Και προσέξτε, ποια διοίκηση Biden, κυβέρνηση δηλαδή, απλώς ο σωστός όρος είναι διοίκηση, γιατί δεν υπάρχουν υπουργοί, υπάρχουν γενικοί γραμματείς στην Αμερική. Μια διοίκηση Biden που σήμερα δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση, στην οποία φαίνεται ότι ο κύριος Biden θα ητάτω από τον κύριο Τραμπ, εάν ο τελευταίος ξέμπλεκε με τις δικαστικές εκκρεμότητες και ήταν υποψήφιος κανονικά. Ναι. Και θα έχανε στις 4 από τις 5 κρίσιμες πολιτείες, τις λεγόμενες swing states. Μάλιστα. Επομένως, πάει ούτως ή άλλως από την αμέσως ο κύριος Biden στο ταξίδι και λογικό να διαρωτάται ο Τούρκος πρόεδρος, γιατί να βιαστώ εγώ και να μην καθυστερήσω, οι Αμερικανοί καίγονται και όχι εγώ. Ναι. Τώρα, μέσα και το λέτε αυτό, μια παρένθεση να κάνω, κύριε καθηγητά. Λέτε να ξαναδούμε Τραμπ. Κοιτάξτε, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Στη ζωή, στην πολιτική, στην διπλωματία, όλα είναι πιθανά. Έχετε δει και όλα είναι πιθανά. Και ποτέ μιλές ποτέ. Ποτέ μιλές ποτέ, αλλά... Δεν αποκλείεται, διότι να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μπάιντεν είναι εμφανώς βιολογικά καταβεβλημένος. Ναι, όντως. Πολλοί αμφιβάλλουν αν θα είναι η θέση να ανταπεξέλθει στις ανάγκες μιας νέας προεκλογικής εξαρτίας. Έτσι. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, έχει πλέον απομακρυνθεί από τις νέες γενιές. Τα πεπραγμένα του δεν είναι εντυπωσιακά, τουλάχιστον είναι συζητήσιμα, αν θέλετε, στον τομέα της οικονομίας. Και από εκεί και πέρα και το κόμμα το Δημοκρατικό φαίνεται ότι δεν το στηρίζει ομόθυμα. Άρα όλα αυτά, αν τα βάλουμε κάτω, μειώνουν τις πιθανότητες επανεκλογής. Το κύριο Τραμπ έχει τις δικαστικές εκκρεμότητες. Που είναι σοβαρές όμως. Κόμμα... Που είναι σοβαρές, δεν πολύ είναι. Πολύ σοβαρές. Δεν αντιλέγω. Ναι. Πολύ σοβαρές. Έχει ένα κόμμα διχασμένο από πίσω, αλλά η πλειονότητα των ψηφοφόρων του φαίνεται ότι τον στηρίζει. Και βεβαίως έχει τα μίντια απέναντί του, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά λέει ότι επί ημερών μου δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Δεν χρειαζόταν να πει κανένας φορολογούμενος να δίνει λεφτά να ενισχύει η Ουκρανία ή Ισραήλ. Ωραία, να κλείσουμε την παρένθεση της Αμερικής, γιατί ούτως ή άλλως αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε. Ναι, είναι ένας χρόνος ακριβώς. Ναι, θα τα συζητήσουμε πολλές φορές. Πάμε τώρα στην περιοδία εκεί του Μπλίνκεν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για δύο συναντήσεις από τις πολλές που έκανε. Η μία με τον Αμπάς, αν θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, και η δεύτερη που πήγε στην Κύπρο. Ναι, κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από τη δεύτερη. Ως προς την Κύπρο, φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή η Μεγαλόνησος έχει αναβαθμιστεί στους σχεδιασμούς της Αμερικανικής διπλωματίας. Είναι ξεκάθαρο, εμείς το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό σας ρώτησα. Πηγαίνει... Ότι σηματοδοτεί κάτι αυτή η επίσκεψη. Βεβαίως, μα σηματοδοτεί ούτως ή άλλως η Αμερικανική πολιτική την τελευταία, αν θέλετε, διετία, όπου έχει βοηθήσει την Κύπρο ακόμα και σε θέμα εξοπλιστικό.
αλλά και γενικότερα βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση από ό,τι είχε η Κυπριακή Δημοκρατία, τουλάχιστον μέχρι και των ημερών του Πρόεδρου Τραμπ. Ναι. Σίγουρα και η Κύπρος με τη στάση στο Ουκρανικό έχει κάνει πολλά βήματα για να προσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν εμείς το θέλουμε. Έκανε και μάλιστα προημερών μια δήλωση, υπήρξε μια ανακοίνωση, για να είμαι πιο ακριβής, του State Department, που τόνιζε ότι μιλάμε για την νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αντιδιαστολή με τα κατεχόμενα και το ψευδοκράτος. Και αυτό είναι κάτι που τα κολοσσορίσαμε, γιατί ήταν από τις λίγες φορές που υπήρξε τόσο εμφατική αναφορά από αμερικανικής πλευράς στο θέμα ότι υπάρχει μια νόμιμη κυβέρνηση στο νησί. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Και γενικότερα ο στρατηγικός σχεδιασμός των Αμερικανών φαίνεται πλέον ότι περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Εξού και το ταξίδι στην Σούδα και γενικότερα οι επαφές που έχει με την η Αμερικανική διοίκηση, με την ελληνική πλευρά. Τώρα, ο κύριος Σαμπάς. Ο κύριος Σαμπάς ηγείται της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη, μιας απόλυτα διεφθαρμένης κυβέρνησης. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι ο ίδιος προκεχωρημένης ηλικίας, είναι πάμπλουτος, όπως και πάρα πολύ από το περιβάλλον του. Θα ήθελαν οι Αμερικανοί να μπορεί να παίξει ένα ρόλο, ούτως ώστε να αντικαταστήσει τη Χαμάς στην Μέση Ανατολή και δει στη λωρία της Γάζας. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι και η ειρωνία της ιστορίας. Οι Ισραηλινοί και προσωπικά ο κ. Νετανιάου είχαν ενισχύσει τη Χαμάς ως αντίβαρο στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη. Τώρα λοιπόν έρχονται να επιστρέφουν στον κύριο Αμπάς στην Παλαιστινιακή Αρχή για να εξαλείψουν τη Χαμάς, γιατί όλοι πλέον έχουν αποδεχτεί ότι η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στις εξελίξεις μετά την περάτωση της στρατικής επιχείρησης του Ισραήλ. Δεν ξέρουν όμως αυτό κενό από ποιον θα καλυφθεί. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια προσωπικότητα στη λωρίδα της Γάζας, αλλά νομίζω και σε όλη την Παλαιστινιακή διοίκηση που να μπορεί να έχει το κύρος να επιβληθεί. Υπάρχουν άπειρες οργανώσεις, Ισλαμική Τζιχάντ, κάτσω να σας παραθέσω τη λίστα των ονομάτων οργανώσεων, θα εκπλαγείτε. Η κάθε μία από αυτή είναι μια φατρία. Το θέμα είναι ποιος θα επιβληθεί σε αυτές τις φατρίες. Θα επιβληθούν οι άνθρωποι από τη Δυτική Όχθη, θα επιβληθούν κάποιοι από το εσωτερικό της λωρίδας της Γάζας. Αυτό είναι ερωτηματικό, διότι φαίνεται ότι και οι Ισραηλινοί, ναι, μεν θέλουν να εξαλείψουν τη Χαμάς, αλλά δεν έχουν πλάν B για την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν έχουν πει ότι ένα ξεκάθαρο σχέδιο, δεν έχουν διατυπώσει ότι εμείς θέλουμε να είναι έτσι η λωρίδα της Γάζας την επόμενη μέρα. Αυτό που λένε είναι ότι δεν θα είναι η λωρίδα της Γάζας όπως υπήρχε έως την 6η Οκτωβρίου, την παραμονή της επιθέσεως τρομοκρατικής. Τώρα, σε αυτό που λέτε, ένα σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες είναι, καταγράφει μια πρόθεση ή στόχευση του Ισραήλ να καταλάβει το βόρειο τμήμα της Λωρίδας, την πόλη της Γάζας μόνο, και να την κάνει νεκρή ζώνη, όπως είναι η Αμόχωστος, παράδειγμα. Ναι, ναι, όχι μόνο την πόλη και κάποιες... Και κάποιες, μπράβο, ναι. Το αυτό, ο σενάριο, πώς το ακούτε, ο σενάριο. Στρατιωτικά, εμείς το έχουμε συζητήσει και σε κάποιες εκ των στρατιωτικών σχολών που έχω τιμή να διδάσκω. Το έχουμε εξετάσει. Δεν ξέρουμε αν θα έδινε την πολυπόθητη ασφάλεια στο Ισραήλ. Δηλαδή, το ζητούμενο αυτό για το Ισραήλ είναι η ασφάλεια. Είναι να μην επαναληφθεί το προηγούμενο της 7ης Οκτωβρίου. Αλλά ελέγχοντας μόνο τη βόρεια και όχι την κεντρική και την νότια Γάζα, νομίζω ότι δημιουργείται ένα κενό ασφαλείας. Αυτό τουλάχιστον συζητάμε στις στρατιωτικές σχολές. Επομένως, ναι, θα δώσει μια λύση προσωρινά, αλλά σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, αν θέλετε, ορίζοντα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ξανάρθουμε στα ίδια. Μάλιστα. Επομένως, η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί, πρέπει να αλλάξει κουλτούρα με κάποιο τρόπο, προφανώς με οικονομικές παροχές, με επενδύσεις των Παλαιστινίων στη Γάζα, και πρέπει να αποδεχθούν πλέον την ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους. Διαφορετικά, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια λύση. Ναι, μεν οι Αμερικανοί θα δραστηριοποιηθούν. Σίγουρα στο να γίνουν δύο κράτη, ναι, ένα Παλαιστινιακό και ένα Ισραηλινό. Το... Αλλά όταν η μία πλευρά αρνείται στην άλλη το δικαίωμα της ύπαρξης, δεν μπορεί να προχωρήσει το σχέδιο. Έχετε ακριβώς δίκιο. Αλλά εάν αποδεχτούν ότι υπάρχει το, και υπάρχει το Ισραηλινό κράτος, το Παλαιστινιακό κράτος πού θα είναι, πού μπορεί να είναι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί να είναι μόνο στη Δυτική Όχθη, δηλαδή ένα περίκλειστο κράτος που δεν έχει έξοδο στη θάλασσα. Αυτό λέω. Μπορεί να είναι μόνο στη Δυτική Όχθη. Δεν μπορεί να είναι μόνο. Είναι πολύ δύσκολο. Και τι θα κάνεις με τα 2 εκατομμύρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Στη Παλαιστινία, στη λωρίδα της Γάζας. Δεν τους θέλει κανείς. Δεν τους θέλει η Αίγυπτος, γιατί μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και άνθρωποι της Γάζας. Γιατί ήταν εκείνο το παλιότερο σχέδιο να πηγαίνα στο Σινά, ξέρετε. Που... Το ξέρω. Υπάρχει αυτή Μπράβο. Η λύση, την οποία απέρριψε με τα βδελιγμία στο καθεστώς Σίσι. Ακριβώς. Και δικαίως, αν θέλετε. Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, η Ιορδανία δεν το συζητάει καν, διότι έχει ήδη αρκετά εκατομμύρια Παλαιστινίους στο έδαφος της.
Η Σαουδική Αραβία επίσης δεν το συζητά και για θρησκευτικούς λόγους. Εμένως, πού θα εγκαταστήσει αυτούς τους ανθρώπους? Μία σκέψη να εγκατασταθούν κάποιοι εξ αυτών στην έρημο την Αιγαίου φαίνεται ότι προφανώς δεν μπορεί να συζητηθεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Επομένως, τι θα κάνεις με τη λογική της Γάζας? Πώς θα τη διοικήσεις? Πώς θα μπαίνει η ανθρωπιστική βοήθεια? Πώς θα δημιουργηθούν υποδομές? Είναι πολλά τα ερωτήματα, ξέρετε. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και διστακτικοί ως προς το μέλλον αυτής της περιοχής, κατά πόσον είναι ευίωνο, και ως προς το χρονικό ορίζοντα περατώσεως της στρατιωτικής επιχειρήσεως εκ μέρους του Ισραήλ. Μάλιστα. Πολλών δεμάτων υπάρχουν και άλλοι δρόντες. Υπάρχει η Τουρκία σαφώς, υπάρχει το Ιράν, υπάρχει η Σαουδική Αραβία. Υπάρχει και η Ρωσία όπισθεν αυτών και ενδεχομένως και η Κίνα. Που γενικώς κοιτάνε, δεν το παρακολουθούν τι γίνεται, δεν είναι αμέτωχες. Παρακολουθούν, αλλά δεν έχουν καταδικάσει τη δράση της Χαμάς. Γι' αυτό το λέω. Το παρακολουθούμε και βλέπουμε. Παρακολουθούμε, αλλά έχουμε κλείνει το μάτι προς τη μία πλευρά. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Βοβδουράτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.